Δηλαδή σήμερα ήταν να σου φέρω κάποιες φωτογραφίες που είμαι εγώ, ο Πάριος, ο Γονίδης και ο Γιάννης ο Πλούταρχος που τραγουδάμε και οι τρεις μαζί. Στο Γονίδη είχαμε πάει και τραγουδάγαμε. Έλα Παναγία μου Χριστέ μου. Και λέει, θέλετε να δείτε, λέει ο Γονίδης, πώς τραγουδάει ο θείος. Και βγαίνει παιδιά πάνε και λέει κάτι ρούμπες τραγούδια. Μα, δηλαδή, έχει φωνάρα, ξέρετε όμως. Όμως, και αυτός ξεκίνησε με λαούτα και με βιολιά όπως και εγώ. Και γιατί δεν τον πίστευε και κανείς. Τα Σμυρνέκα, ναυτικός. Όλοι οι παππούδες ήταν από εκεί, κατάλαβα. Όπως η Βοσπορίτισσα που μου γράψε ο Φίλιππας ο γράψας, που είναι ένα τραγούδι. Άνω τελεία. Sorry. Ξέρεις γιατί βάζω άνω τελεία. Γονίδη, δεν είπες. Ναι. Λοιπόν, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, τώρα έρχεται ο Σταμάτης Γονίδης και μια άλλη μεγάλη φωνή, την οποία λατρεύω. Βιτάλη, μιλάνε για σένα. Σε ευνηδιάζω. Θα βγάλω το σακάκι. Και δεν μιλάνε μόνο, μιλάνε και νέα παιδιά μετά. Θα το δεις. Το βίντεο παρακαλώ. Εγώ δεν χρειάζεται να πω πολλά λόγια. Θα πω τρεις κουβέντες. Ο Μάκης ο Χριστοδουλόπουλος είναι ένας. Είναι τεράστιος, μεγάλη φωνή. Ασύλληπτα αυτά που κάνει, οι αμανέδες του και αυτά, εμένα με φτιάχνει πολύ. Είναι ο μόνος τραγουδιστής που όταν θέλω να πιω ένα ποτό, θέλω να, όταν πάω στο μαγαζί καμιά φορά που εμφανίζεται, του λέω θέλω να μου πεις έναν αμανέ. Αλλά θέλω, Μάκη, εξαργήσει, θέλουμε κάτι καινούριο από σένα. Σου εύχομαι να είσαι πάντα υγιής και να έχεις επιτυχίες, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, τα παιδιά σου και να ξέρεις ότι σε αγαπάω όπως με αγαπάς και εσύ και να είσαι πάντα αυτός που είσαι, να μην αλλάξεις. Από το Μάκη θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα. Ήταν όταν ξεκίνησα να τραγουδάω, είχα την ευλογία από το Θεό στα πανηγύρια. Και γνώρισα τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο, τραγούδαγε σε ένα μαγαζί, έπαιζε κλαρίνο. Και ήταν και η τελευταία φορά που είχε παίξει κλαρίνο ο Βασίλης Αλέας, ο παλιός, σε αυτό το χώρο. Ο Μάκης είναι ο μεγαλύτερος, κατά τη γνώμη μου, τραγουδιστής σε αυτό που λέμε το τραγούδι του αίματος, το ατολίτικο τραγούδι. Αλλά αυτό που κάνει ο Μάκης δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος. Βγήκανε πάρα πολύ και δεν κακό αυτό. Και εγώ άκουσα κάποιον άλλον και είμαστε όλοι επηρεαζόμαστε. Αλλά αυτό που είναι ο Μάκης είναι ένας μεγάλος τραγουδιστής. Έχει παρασύρει στην καλή άβρα του εκατομμύρια ανθρώπους τόσα χρόνια με τη χαρά, αυτή η χαρμολή που έχει το ερωτικό τραγούδι. Η φωνή του, η κάθε νότα του έχει μέσα αυτό που λέμε πάρα πολλές νότες. Η μία νότα δεν έχει μία νότα, έχει πολλές. Έχει μέταλλο, έχει γλύκα, έχει έκταση. Είναι πάρα πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Συνήθως το Βασίλη το Παπακωνσταντίνου, το μυαλό μου πηγαίνει στο Μάκη το Χριστοδουλόπουλο. Έχουν πάρα πολλά κοινά. Σε αυτορμητισμό, σε φόρα και φορά ανθρώπου. Είναι πολύ αληθινός ο Μάκης. Ο Μάκης είναι ροκ. Τελικά. Αν πούμε την ροκ, το σκληρό, το ατόφιο. Είναι ατόφιος. Θα υπάρχω εγώ μες στο άδειο σου βλέμμα. Θα υπάρχω εγώ.